Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Μεγάλη καθυστέρηση σήμερα. Τελειώσαμε αργά με την Τρόικα. Με πολλούς αεξίδες οι οποίοι καλούσαν και ήθελαν να παραδεχθούν ότι το γκολ του Βαρέλα ήταν καθαρό, αλλά δεν προλάβαν να το παραδεχθούν. Δεν παραδέχθηκε κανείς πάλι. Όχι, όχι. Όχι. Ο τελευταίος ο φίλος ήθελε να μας πει ότι η ΑΕΚ που έχει παίξει ή θα παίξει 6 ντέρμπι ήταν πολύ καλή. Και okay, ναι. Δεν είπαμε ποτέ ότι ήταν κακή. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα κριθεί για τα 4 ντέρμπι. Γιατί τα 2 δεν έγιναν. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ να κριθεί για τα μάτς που έχασε, γιατί τα άλλα 2 δεν κατέβηκαν οι άλλοι. Μάλλον το ένα το κέρδισε κιόλας με την ΑΕΚ. Αλλά να φανεί ότι ο ένας έχει δώσει 6 ντέρμπι, άλλος έχει... Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ήταν ντέρμπι. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ήταν αδύναμος Παναθηναϊκός που φάγε 4. Μα αλλά πιο μπροστά θα τον παίξαμε εμείς τον Παναθηναϊκό. Καλύτερο ναι, 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 δεν έχει κερδίσει ντέρμπι ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εντάξει. Θα το πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Θα το πάρει και θα το πανηγυρίσει αυτό το πρωτάθλημα στο οποίο έχασε στην Τούμπα. Αλλά μετά τη χθεσινή απόφαση, όχι μόνο κέρδισε το παιχνίδι, αλλά αφαιρέθηκαν από τον αντίπαλο και 3 βαθμοί. Θα το πανηγυρίσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Αν και είχαν μια επιφύλαξη μέχρι να βγει η απόφαση, γιατί ξέρουν την ευθύνη να μην βγουν στο γήπεδο. Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Η απόφαση, λίγο όσο μπόρεσα να διαβάσω και όσο μίλησα με νομικούς, είναι καθαρά απόφαση κλίματος και όχι νομική. Εντάξει. Βγάζει συμπεράσματα απίστευτα μέσα στην τέτοια. Ναι, έχει παραδεχθεί το κλίμα τρομοκρατίας. Το οποίο αλλά δεν θέλει να δει το βίντεο. Ναι. Έτσι το βίντεο για το οποίο το συζήτηση έγινε. Δεν είναι θέλει... λογικό, λέει, να είναι τρομοκρατημένοι κρίνει ότι... Ένωσης, γιατί ήταν, λέει, μίλησαν με συγκινήσεις τους στα αποδυτήρια. Βλέπει τον Κονέ ο δικαστής, γιατί το γράφει αυτό, τον βλέπει τον Κονέ, κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ που βλέπουμε έχουμε τη φωτογραφία έτσι, έχουμε τη στιγμή της συνέντευξης, είναι τρομοκρατημένος και παρά ότι τον ακούει να λέει ότι μας κάλεσε ο διαιτητής να βγούμε, εμείς δεν βγήκαμε γιατί είχε περάσει η ώρα, okay. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πιστεί ότι δόθηκε τέτοια εντολή. Δεν είναι, λέει, κριτήριο. Τον βλέπω τρομοκρατημένο, αλλά δεν είναι κριτήριο αυτό που λέει. Εντάξει. Αυτό αποφάσισε ο δικαστής. Ήταν σε δύσκολη θέση και είναι σε δύσκολη θέση. Μετά το κλίμα που επικράτησε από τη φωτογραφία που έπαιξε παντού. Έπρεπε να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Το έπρεπε και εντός και εκτός εισαγωγικών. Θα το χάσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, γιατί πράγματι έδωσε 4 ντέρμπι, ενώ οι άλλοι έδωσαν από 6. Με τους κερδισμένους του βαθμούς ο ΠΑΟΚ, ακόμα και με ένα παιχνίδι λιγότερο, θα ήταν πρώτος στη βαθμολογία. Τώρα θα είναι τρίτος. Και παίζει και με τον τέρτο. Τον Ατρόμητο αύριο το απόγευμα. Τι θα δούμε, τι θα παρουσιάσει, τι θα γίνει στο γήπεδο, είναι το πιο μεγάλο ερωτηματικό από όλα. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 από τώρα μέχρι και τις 2. Θα μιλήσουμε για τη χθεσινή απόφαση, 2-3 στοιχεία, τι αναφέρει το ρεπορτάζ για τις επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ. Οι όποιες αντιδράσεις εντός ομάδας, προπονητής, παίκτες, ο μεγαλομέτοχος, το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και έχουμε και τα υπόλοιπα τμήματα βεβαίως Σαββατοκύριακο με μπάσκετ, με βόλεϊ, με handball. Έχει πλούσια δράση. Θα τα πούμε όλα αυτά μέχρι και τις 2. Πρώτη ώρα με Στοίχημαν, στοίχημαν.gr, με λειτουργίες Speedbet για να στοιχηματίσεις με το πάτημα ενός σκουπιού, με cash out για να εξασφαλίσεις τα κέρδη σου πριν τελειώσουν όλα τα παιχνίδια, με token bet για την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού, η οποία έχει και αυτό το Σαββατοκύριακο πλούσια δράση, πρωτάθλημα κανονικά, Super League,
Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 1.83 το διπλό. 2.45 το over. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Χωρίς Βαρέλα είσαι. Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Έχει παιχνίδια. Μετά από εβδομάδες χωρίς δράση, βέβαια είναι πολλά τα ερωτηματικά. Παίζουν και όλοι οι υπόλοιποι σε όλη την Ευρώπη. Stoiximan.gr. Regina είδη και αξεσουάρ μπάνιου. Υδραυλικά είδη. Regina-banio.gr για να ξεφυλίσετε το κατάλογο με όλα τα προϊόντα της Regina. Και NAC Shoes, η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία παπουτσιών. Συνεργασία και με την ΠΑΟΚ, χορηγός σε αυτή την σεζόν 17-18. NAC.gr για την ανδρική συλλογή με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Επειδή η εποχή είναι μυστήρια και επειδή είμαστε όλοι με τα νεύρα τσιτωμένα, είναι η κατάλληλη εποχή για να μην λέει ο καθένας το δικό του. Δηλαδή, μην κατέβουμε στο πρωτάθλημα. Και πού να πάμε, ρε μαλάκες, δηλαδή, πού να πάμε. Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Ωραία. Συχαμένοι, ξεσυχαμένοι, αυτό είναι το πρωτάθλημα. Ένα το κρατούμενο. Δύο, τι θα κάνουμε στο τελικό. Παιδιά, πρέπει να αποφασίσει πώς θα κάνουμε στο τελικό. Έχει έναν ημιτελικό ακόμη που λογικά θα περάσουμε. Ωραία. Έχουμε έναν υφυπουργό ευθυνόφοβο άμπαλο που λογικά θα φοβηθεί να βάλει την υπογραφή του σε οτιδήποτε προκύψει. Εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία η οποία πρέπει να την αποφασίσει ο ΠΑΟΚ. Ο καθένας το κοντό και το μακρύ του, τώρα δεν είμαστε σε τέτοιο mood. Γράφει εδώ ο φίλος τα δικά του. Αδερφέ, δεν μπορείς να ξέρεις εσύ ως οπαδός όλες τις παραμέτρους. Γι' αυτό είσαι οπαδός. Ούτε εγώ δεν τις ξέρω όλες τις παραμέτρους, που είναι η δουλειά μου. Καλμάρετε λίγο. Δεν είμαστε τώρα να λέμε η μισή το ένα, η μισή το άλλο. Δηλαδή, αν κάτι κερδίσαμε από αυτή τη λαμογιά τους, είναι η συσπήρωση. Μην το χαλάσουμε επειδή ο καθένας έχει τον ταλκά του. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα απλά. Περπατάμε στον δρόμο και παραμιλάμε. Δηλαδή, μην εκνευριζόμαστε και μεταξύ μας τώρα με τη βλακεία ό,τι μας κατέβει. Και το βασικότερο, δεν είναι η εποχή που πρέπει να δρούμε με αφέλεια. Ούτε με αυθορμητισμό. Δεν θέλει αυτό. Οι άνθρωποι είναι επιστήμονες. Θέλει μυαλό. Θέλει ό,τι κάνεις να το έχεις μελετημένο. Δεν καταλαβαίνουν από παρορμητισμό αυτοί. Δεν έχουν συναισθήματα. Οι άνθρωποι είναι επιστήμονες. Δεν υπάρχει κράτος. Ο άλλος είναι κράτος και κάθεται και συναντά χθες στο Βρέτζο. Δεν έχεις καταλάβει, αγοράκι μου, ότι δεν θέλει αυτός να ρίξει τους τόνους. Μα αυτοί από την αρχή της σεζόν έχουν ανεβασμένους τόνους. Τι το συναντάς, δεν καταλαβαίνεις. Μυαλό θέλει. Αφήστε τα μακεδονομαχίστικα. Αυτά μας φάγανε. Πάμε παρακάτω. Ο Ιβάν Σαβίδης, με τον οποίο συνομιλούν βεβαίως οι άνθρωποι της ΠΑΕ, περίμεναν τη δική του αντίδραση μετά την χθεσινή απόφαση και την τιμωρία του, που νομίζω ότι για αυτόν δεν υπάρχει κάτι χειρότερο, να του πεις δεν μπαίνει στο γήπεδο. Λέει ότι εκείνος βέβαια επιβάλλει στον εαυτό του πιο μεγάλες τιμωρίες από ό,τι μπορεί να του κάνει οποιοδήποτε. Θυμόμαστε και αυτό που έκανε στην αρχή της σεζόν όταν δεν πήγαινε στο γήπεδο, σαν τιμωρία κι αυτός. Δεν πάει ο κόσμος, δεν πάω κι εγώ στο γήπεδο. Ποιος ξέρει τι άλλο έχει αποφασίσει τώρα. Πάντως δεν έχει κανένα σοβαρό θέμα, καμία τρομακτική απογοήτευση, καμία άλλη σκέψη. Είναι όλα ήρεμα, φυσιολογικά. Συνεχίζει, βλέπει μπροστά. Και για να λέει και ο ίδιος και ο γιος του ότι μας ενδιαφέρει η ενίσχυση της ομάδας, πάνε να πει ότι από τώρα έχουν κάνει τις κινήσεις τους για να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρικά, διοικητικά, δεν ξέρω τι έχουν σε όλα τα επίπεδα πρέπει αποφασίσει. Ναι. Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο, ως ένα πρώτο σχόλιο, γράφουν ότι μας νοιάζει η ενίσχυση της ομάδας. Αυτό. Πάνε να πει ότι κάτι
ήδη έχουν ετοιμάσει για την ενίσχυση του ΠΑΟΚ. Εγώ επιμένω βεβαίως, δεν ξέρω, μπορεί να είναι λεπτομέρεια, μπορεί να είναι κόλλημα, αλλά έχει γίνει μία ζημιά από αυτή την εικόνα με το όπλο και από το γεγονός ότι έχει το όπλο πάνω του. Όλα δείχνουν, όλα, τα συφραζόμενα, αυτά που έχουν βγει, ότι κατέχει όπλο εδώ και λίγους μήνες για λόγους που σχετίζονται με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι για άλλους λόγους επιχειρηματικούς, κάτι άλλο προσωπικό. Δηλαδή, έχει απειληθεί και ο ίδιος και οι συνεργάτες του εξαιτίας του ποδοσφαίρου, εξαιτίας του ΠΑΟΚ, της δυναμικής του, της πορείας του, για αυτά. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Εγώ λέω ότι εφόσον συμβαίνει αυτό, υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν γίνεται να μην ξέρει ο κόσμος ποιος απειλεί και ποιος έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Από τη στιγμή που το έχει μεταφέρει και νωρίτερα στις αστυνομικές αρχές και βέβαια στον υφυπουργό, ο οποίος δεν ξέρουμε που είναι, δεν θα έρθει και στις πολιτές που τη μάθαμε, και ο υφυπουργός είναι ενημερωμένος. Υπόθηκαν πράγματα και πέρυσι, έτσι. Φέτος γίνονται πράγματα, έχουν υποθεί στον αέρα, μισόλογα, κάτι, κάποιος, αλλά ο Σαββίδης, που είναι ο Σαββίδης και έχει, ξέρω εγώ, πόσο κόσμο στη δούλεψή του, νιώθει ότι πρέπει να έχει και όπλο στην κατοχή του. Γιατί, δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Τι έχει οδηγεί, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Τι έχει οδηγήσει την κατάσταση εδώ. Κοίτα, μα δεν μιλήσει ο ίδιος. Εγώ τη μία εικόνα που έχω είναι το ανατιναγμένο επιπλάδικο στην Κηφισίας. Έχει ανατιναχτεί ένα επιπλάδικο, το οποίο δεν είναι του Κώστα από τα Σεπόλια. Πολλά γεγονότα. Είναι του Γιάννη του Διαμαντίδη, κουμπάρου του Μάκη Γκαγκάτση. Άμα κάποιος έχει συμβεί κάτι ή είναι βραχυκύκλωμα, δεν ξέρω. Ωραία, βραχυκύκλωση η βόμβα έξω από το τέτοιο δηλαδή. Ας μας πει κάποιος τι είναι. Ναι, είναι οι ίδιες υποθέσεις. Έχουν να κάνουν με τον ΠΑΟΚ βασικά. Οι σφαίρες στον γραμμένο, τα καμένα αυτοκίνητα. Χειρομομβίδα του Τζακίρη. Στελεχών. Όχι τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ, τον Κώστα. Ας μας πούνε, ποιανού είναι. Ποιος Τζακίρης. Δεν το ξέρεις. Όλα αυτά έχουν την ίδια βάση, είναι άσχετα μεταξύ τους. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει. Εντάξει, έχει τιμωρηθεί, από αυτό το πράγμα τιμωρήθηκε τελικά. Και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή δεν γίνεται να παρουσιάζεται αυτός ως ο χειρότερος εγκληματίας και οι πραγματικοί εγκληματίες να βλέπουν τώρα τι γίνεται και να γελάνε. Δεν γίνεται. Τι, ξεφύγαμε. Πάμε να τα πιάσουμε με τη σειρά με το έξω αγωνιστικό και πάλι, με το αγωνιστικό, για να δούμε τι συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Σε πολύ λίγο ξεκινάμε με την πρώτη συζήτηση. Λοιπόν, αν και είμαστε παραμονές αγώνα, ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο το απόγευμα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, την πολύ καλή ομάδα, το Ατρόμητο. Θα μιλήσουμε και πάλι για κάποια δικαστικά θέματα. Εξάλλου η απόφαση που βγήκε χθες είναι κορυφαίο θέμα. Είναι μια απόφαση που έτσι κι αλλιώς κρίνει και τον πρωταθλητή. Θα ζητήσουμε την βοήθεια, την εκτίμηση ενός νομικού που έχει φυσικά εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο. Ο κύριος Γιώργος Βίτας είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά εσείς. Θέλουμε έτσι την εκτίμησή σας για κάποια θέματα. Πρώτα απ' όλα, για αυτήν ειδικά την υπόθεση του ΠΑΟΚ ΑΕΚ υπάρχει ένα χρονικό ζήτημα. Θυμάστε εσείς από την εμπειρία σας άλλη υπόθεση στο πρωτοβάθμιο της Λίγκας να βγει απόφαση 17 μέρες. Κοιτάξτε τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μια συνηθισμένη δεν είναι, απόφαση. Όχι, δεν είναι. Έχει ένα πολύ μεγάλο σκεπτικό και έχει επίσης και πολύ πράγμα για να γραφτεί, έτσι. Δηλαδή είναι προϊόν δουλειάς. Άρα λοιπόν το να ζητάμε να γραφτούν 50 σελίδες σε 2 και 3 μέρες
σκεφτείτε ότι τα υπομνήματα κατέφθηκαν και τρεις μέρες μετά την εκδίκαση. Αυτά θα τα αφαιρείτε δηλαδή. Ναι, ναι. Άρα μιλάμε για καθαρό χρόνο 14 ημερών. Θα δείτε και τον καθαρό χρόνο. Νομίζω ότι δεν θα... Μην το βάλουμε δηλαδή στο σενάριο που ούτως ή άλλως είναι τραυματισμένο, αλλά μην βάλετε αυτό στο σενάριο. Υπάρχει όμως ένα άλλο στοιχείο. Ναι, έχει, έχει. Υπάρχει όμως ένα άλλο στοιχείο. Μια σύμπτωση, η οποία δεν μπορεί να βγει από το μυαλό του φιλάθλου. Επί τρεις ημέρες υπήρχε ένα συνέδριο εδώ στην πόλη και μέχρι προχθές ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός. Άντε πείτε εσείς στον όποιο φίλαθλο ότι δεν περίμεναν να αποσυφορηθεί λίγο η πόλη για να βγει μετά η απόφαση. Πώς δεν, δεν μπορώ να το πω το φίλαθλο. Δεν μπορείτε. Ούτε εμείς. Γιατί δεν μπορεί να φύγει από το δικό μου το μυαλό. Φανταστείτε. Αλλά δεν σημαίνει ότι το δικό μου το μυαλό, επειδή πέρασε από το μυαλό μου, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την προηγούμενη μέρα που έγινε αυτό το πράγμα, ναι, ναι. Και έγιναν και κάποιες, ας πούμε, κάποια παράπονα προς τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Πρωθυπουργό, θα έχει ενδιαφέρον να βγει η απόφαση εκείνο το βράδυ. Δεν βγήκε. Δεν πειράζει. Δεν καλύτερα. Εντάξει. Νομίζω καλύτερα. Εντάξει. Υπάρχει ένα κεντρικό πρόσωπο. Έτσι καλώς, στο παιχνίδι και στο δικαστήριο και η μαρτυρία του και μιλάμε για το διαιτητή του αγώνα. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να παρευρεθεί και τελικά δεν απάντησε και ξεκάθαρα σε ερωτήσεις που ρουτέθηκαν? Εντάξει τώρα, καταρχήν θα πρέπει να έρθουμε λίγο στη θέση του κυρίου Κομίνη. Δηλαδή, ναι. Ο Κομίνης βρέθηκε σε ένα παιχνίδι το οποίο του πήγαινε πρίμα και του έγινε η φάση που του διέλυσε όλη αυτή την ιστορία. Και εκεί βεβαίως στη διαχείριση όχι, δεν είναι εκείνος μόνο, μισό λεπτό. Στη διαχείριση της κρίσης λοιπόν γίναν λάθη και γίναν λάθη και από τον κύριο Σαββίδη και γίναν λάθη και από τον κύριο Κομίνη και βεβαίως και από τον κύριο Ποντίκη. Και μάλιστα πήρε κατά την άποψή μου πολύ χαμηλό βαθμό στη διαχείριση αυτής της κρίσης ο κύριος Κομίνης και πήρε τόσο χαμηλό βαθμό που αφενός παραπέμφθηκε. Και αφετέρου, με τον πολύ κακό βαθμό που πήρε, κατά την άποψή μου, για τη διαχείριση αυτής της κρίσης, έμπλεξε και σε περιπέτειες δύο σωματεία, τα οποία, κατά τη δικαστική απόφαση, υποχρέωσαν τον δικαστή να βγάλει συμπεράσματα και να εκτιμήσει πραγματικά περιστατικά, τα οποία πραγματικά εγώ διαβάζοντάς τα, λέω δεν θα ασχοληθώ άλλο διαβάζοντας αυτήν την απόφαση. Παράδειγμα. Για πείτε, ναι, για πείτε. Τι είναι? Παράδειγμα. Παραπέμφθηκε ο κύριος Κομίνης για το γεγονός ότι όταν βγήκε έξω δεν πήγε στη Σέντρα για να πει ελάτε και οι δύο ομάδες να δούμε ποιος από τους δύο με υπετιότητα πιανού από τους δύο τελειώνει το παιχνίδι. Παραπέμφθηκε γι' αυτό, το οποίο δεν έκανε. Το άφησε λοιπόν φλού ο κύριος Κομίνης και μπήκε μέσα κάνοντας μάλλον βόλτα, γιατί αυτό λέει το σκεπτικό της απόφασης. Βγήκε ο κύριος Κομίνης με τους διαιτητές. Βγήκε και ο ΠΑΟΚ. Ο τέταρτος, ο Στυλιαράς. Δεν προκύπτει όμως ότι βγήκαν αυτοί έτσι. Ότι δηλαδή τους κάλεσε κανείς να βγούνε. Βγήκαν έτσι, ομάδα που πάνε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δίκασε με βάση μια αμφιβολία ο δικαστής. Ναι. Ναι, αλλά ξέρετε, όλες οι αμφιβολίες είναι εναντίον του ΠΑΟΚ. Όλες. Έτυχε, ναι. Έτυχε, ναι, ναι. Τι έτυχε. Και δικαίως διαβάζοντας κάποιος την απόφαση και διαβάζω σκεπτικό ότι εκτός από την, ότι ο κύριος Σαββίδης προσπάθησε να μπει στους διαιτητές μέσα στη φυσούνα, δεν τον αφήσαν η αστυνομία και αποχώρησε και εξαφανίστηκε ο Σαββίδης από το πλάνο, γιατί έφεραν και, και τα βίντεο από μέσα και λοιπά που φαίνεται ο Σαββίδης, δεν ξαναπαρουσιάστηκε εκεί. Πήρε το θέμα και λέει, μα ο κύριος Σαββίδης δεν βεβαίωσε και κανείς τους παίκτες της ΑΕΚ ότι είχε φύγει ο κύριος Σαββίδης. Άρα είναι αμφιβολία ότι ο κύριος Σαββίδης πιθανόν ναι. ήταν απ' έξω ναι. και πιθανόν να τους απειλούσε με το όπλο και πιθανόν να ήθελε να σκοτώσει κανέναν. Σημαίνει ότι ο κύριος Σαββίδης μπορεί να ήταν εκεί και ήταν διαρκώς κίνδυνος. Δικαιώνει το αίσθημα της τρομοκρατίας. Ναι, με μια υπόθεση. Το δικαιώνει και με έναν ακόμα πιο ωραίο τρόπο, λέγοντας ότι. Και τέλος πάντων κάποιοι ποδοσφαιριστές και να είδαν και να μην είδαν, γιατί ο κ. Δημητριάδης λέγω δεν το είδε το όπλο, έτσι. Ενημερώθηκαν μετά. Στην πρώτη κατάθεση αυτό και... είπε, το άλλαξε μετά. Λέει, ναι, λέει λοιπόν ότι τέλος πάντων επειδή τους ενημέρωσαν, λέει, φύγει και κουμπάρι, δεν το λέει έτσι, λέει επειδή τους παίρνουν συγγενικά πρόσωπα και τους λέγανε «Παιδί μου είσαι καλά, είσαι ζωντανός» στα ποδητήρια, επειδή έπαιρναν οι φιλενάδες και οι μανάδες, υποθέτω εγώ, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι τρομοκρατημένοι και ανασφαλείς οι παίκτες της ΑΕΚ.
Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το πράγμα. Και όλα έχουν να κάνουν βεβαίως και από, και από τα λάθη του διαιτητή που κρίνει από ένα λάθος. Δεν δίνει απάντηση αν το κατοκύρωσε ή όχι τον γκολ από την αρχή και γιατί υπάρχει αυτή η ανακολουθία του διαιτητή. Και δεν σπαταλά τώρα στη θέση του κυρίου Κομίνη, ο οποίος κατοκυρώνει τον γκολ. Το ίδιο ακριβώς κάνει και ο υπόπτης. Και κατόπιν μπαίνουν σε αυτή την περίφημη αμφιβολία. Ναι. Μπαίνουν σε αμφιβολία διότι τους πλησιάζει ένας ρεπόρτερ, και αυτός ουσιαστικά φταίει που τεινάζει το παιχνίδι στον αέρα, ο οποίος λέει ότι παιδιά τον γκολ είναι offside. Αυτό πώς το ξέρετε εσείς? Νομίζω ότι αυτή είναι η καταγγελία, ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο ρεπόρτερ της Νόβα, ο οποίος πλησίασε τον πάγκο και τους είπε παιδιά είναι offside. Ποια καταγγελία, όχι, δεν νομίζω, όχι. Εγώ έχω ακούσει τέτοιο πράγμα, με συγχωρείτε. Από εκεί το έχουν ακούσει, αλλά... Για επιθετικό φάουλ φωνάζανε, δεν φωνάζανε για... Αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, και μπαίνει λοιπόν και ο Κομίνης στην αμφιβολία και το γυρίζει και προσέξτε τι έχει από πίσω του ο Κομίνης και ο επόπτης. Έχουν ότι από πίσω έχω ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από τον Σαββίδη, ο οποίος έχει την επιρροή που έχει. Έχω από πίσω ένα Μελισανίδη που έχει την επιρροή που έχει. Και τι κάνω τώρα εγώ, αν θέλω να παίξω αύριο. Κάθε πέντε λεπτά σωστά, αλλάζω απόφαση. Αυτό έκανε. Κοιτάξτε τώρα, έτσι φάνηκε να έγινε, πράγματι, αλλά σου λέω προσπαθήστε να αρθείτε λίγο στη θέση. Ξέρετε, έχετε ένα δίκιο. Για εκείνη τη στιγμή, ναι, έχετε ένα δίκιο. Για μετά, ναι, για το ότι αρνείται να παρευρεθεί, να απαντήσει και τελικά δεν απαντάει. Και εδώ μάλιστα, το γεγονός ότι δεν απαντάει, το δέχεται ο δικαστής. Ο δικαστής δέχεται να παραμείνει η αμφιβολία αν σφύριξε ή αν δεν σφύριξε για να βγουν οι ομάδες και δικάζουμε αυτή την αμφιβολία. Μάλιστα. Και η αμφιβολία είναι υπέρ της ΑΕΚ. Ναι, φυσικά, υπέρ της ΑΕΚ. Υπάρχει κάποια αμφιβολία στο σκεπτικό που να είναι υπέρ του ΠΑΟΚ? Καμία. Το μοναδικό σημείο το οποίο δικαιώνει τον ΠΑΟΚ και τον δικαιώνει γιατί δεν υπάρχει και καμία μαρτυρία για να... γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία δηλαδή, έτσι. Δεν υπάρχει ένα στοιχείο, είναι για το τύπο Μίχελς, που είναι εξυπηρεστική συμπεριφορά και όχι απειλητική, και θεωρείται απειλητική συμπεριφορά του ότι κουνάει τα χέρια του και κινείται από εδώ και από εκεί ο Σαββίδης. Κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν απαντάται στο ποινικό δίκαιο, έτσι. Δηλαδή, ένας τύπος ο οποίος κινείται κατά αυτόν τον τρόπο, με μία ένταση και σε πλησιάζει, κάνει, και υπάρχει ενδεχομένως και απόσταση του κ. Δημητριάδη, αυτό το πράγμα, αυτή η απόσταση, θεωρήθηκε ότι είναι μια απειλητική συμπεριφορά για το μέλλον, ότι πλέον είχε αμφιβολίες για τη ζωή του. Τώρα, αν με ένα σπρόξιμο εγώ μπορώ να έχω αμφιβολίες για τη ζωή μου από κάποιον άνθρωπο, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω, ξέρετε. Στο γήπεδο μέσα. Λογικά το χάνω. Το γεγονός ότι αρνήθηκε ο δικαστής να δει το βίντεο από τα αποδυτήρια και το γεγονός ότι βλέποντας τον Κονέ να δηλώνει ότι ναι, μας κάλεσε ο διαιτητής να βγούμε, αλλά δεν θέλαμε γιατί είχε περάσει η ώρα. Και αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη του. Τι σας λέει? Μα δεν μπορεί να το λάβει υπόψη, ρε παιδιά, όταν φτάνει σε άλλο σκεπτικό. Δεν είναι λογικό. Από τη μία να σας πει ότι ο Κονέ συμβαίνει αυτό, κάνει αυτό ο Κονέ, και από την άλλη καταλήγω στο σκεπτικό. Άμα το χρησιμοποιούσε αυτό το... Εδώ μας έχουν τύχει δικαστικές αποφάσεις, ναι, όπου βεβαίως πολλές από αυτές αναιρούνται υπεύθυνος εφετείο, όπου έχει μια ένορκη βεβαίωση η οποία λέει τα πράγματα γίνανε έτσι και την παραλείπει τελείως ο δικαστής για να καταλήξει το συμπέρασμα. Τι πας στο εφετείο και το διαφορετικό, υπάρχει ένα κυβερνήτης που λέει αυτό. Πώς έρχεσαι με αυτή τη μαρτυρία και μου την αγνοείς? Ναι, αλλά με την είχα λάβει υπόψη μου, δεν θα μπορούσε να καταλήξω στο άλλο συμπέρασμα. Θεωρείτε δηλαδή πιθανό να παίξουν άλλα πράγματα ρόλο στο εφετείο? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι και ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει ξενερώσει απίστευτα. Αυτό είναι άλλο. Και διαβάζοντας την απόφαση, έχει ξενερώσει δύο φορές απίστευτα. Και ενώ η απόφαση πράγματι έχει πολλά σημεία στα οποία θα μπορούσε να σταθεί κανείς, πείτε μου πραγματικά αν πιστεύετε ότι με το κλίμα αυτό το οποίο υπάρχει, και αυτό που έχει διαμορφωθεί, δηλαδή εγώ διαβάζω τώρα και από συναδέλφους σας δημοσιογράφους να λέει και πράγματι η ΑΕΚ καλύτερη ομάδα, και δεν αποδεικνύεται αυτό, ρε παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή θέλετε να δώσετε μια νομιμοφάνεια σε αυτό που γίνεται? Μπορεί ποτέ ένας φίλαθλος να αποδειχθεί ότι το συνένα γίνεται μείον 8 και άρα ήταν καλή ομάδα που θα πάει με συν 8 γιατί έτσι το θέλουμε? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, με αποτέλεσμα να, σε αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί και όσο πάει εκτραχύνεται, έτσι. Είμαι περίεργος τι θα γίνει με τελικό κυπέλλου. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Ναι, όλοι είμαστε.
Εάν δηλαδή θα, σε ένα κλίμα το οποίο διαμορφώνεται έτσι με μια δικαστική απόφαση, βεβαίως νομίμως, όχι παρανόμως, νομίμως ή νομοφανώς αν θέλετε, εάν τώρα μπορεί να γίνει τελικό σκυπέλλου, πάω ΚΑΕΚ. Μου φαίνεται δύσκολο. Εγώ θεωρώ ότι από εδώ μεριά τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης είναι εκνευρισμένοι πολύ. Πολύ ήπιος είστε. Ο λέξης εκνευρισμός νομίζω ότι δεν αγγίζει κάτι. Για να το στρογγυλοποιήσουμε λίγο, νομικά, σαν νομικός εσείς, ωραία, είναι μία απόφαση νομική ή απόφαση που δικάστηκε στα ΜΜΕ. Αυτό. Κοιτάξτε, να ξέρετε πάντα ότι στις δικαστικές αποφάσεις, όλες τις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες είναι και απότοκος ενός μεγάλου κοινωνικού γεγονότος, ασκείται πίεση. Και βάζουμε πίεση μια ανωτελεία, συγγνώμη είναι... λίγο, βάζουμε μια ανωτελεία. Πίεση όμως που υπάρχει από αποδεδειγμένα κατευθυνόμενα ΜΜΕ, που αλλιώς αντιμετωπίζουν την είσοδο Σαββίδη με το όπλο, και αλλιώς αντιμετωπίζουν την ποινική δίωξη του Ευάγγελου Μαρινάκη για 2,1 τόνους ηρωίνης, καθαρής. Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι και αν τέλος πάντων μας αρέσει να μερικά πράγματα να τα μεγαλοποιούμε, είναι προφανές ότι η δίωξη συγκεκριμένη έχει υποβαθμιστεί. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δηλαδή κανείς ο οποίος θα διαφωνήσει ότι είναι ένα γεγονός σοβαρό. Δεν ξέρω πόσο θα έπρεπε να πάρει έκταση. Πάντως σε σχέση με το γεγονός Σαββίδη έχει υποβαθμιστεί. Αναμφίβολα δηλαδή και από μέσα μαζική δημιουργία. Το λογική, ένα υπερτονίστηκε σε χυδαίο βαθμό. Το έτσι άλλο είναι. Εξαφανίστηκε σε ακόμα πιο χυδαίο βαθμό. Και αυτό το πράγμα... Και αυτό, ναι, και αυτό το κλίμα, ωραία, το κατευθυνόμενο 100% ορίζει δικαστικές υποθέσεις ουσιαστικά και κανείς δεν τρέπεται γι' αυτό. Κοιτάξτε, δεν θα σε έλεγα ακριβώς ότι ορίζει. Θα έλεγα όμως ότι σε υψηλής, ας πούμε, δημοσιότητας υποθέσεις, πάντα θα υπάρξει και μία παραπάνω σκέψη. Τώρα, ο δικαστής πρέπει να είναι απολύτως, πρέπει να είναι απολύτως άτεγκτος αυτό και να μείνει ανεπηρέαστος. Δεν είναι, ξέρετε, πάντα εύκολο. Δηλαδή, βλέπετε αθωώσεις στα δικαστήρια για το γεγονός ότι έχουν κλείσει τους δρόμους οι αγρότες, οι οποίες δεν βασίζονται πάντα σε νομικό επίπεδο. Μην νομίζετε δηλαδή ότι αυτές, υπάρχει ένα κλίμα απ' έξω, ξεσηκώνεται ο κόσμος, έρχονται δήμαρχοι, ιστορίες, γίνεται ένα πράγμα και υπάρχει μια αθώωση, η οποία αν δεν υπήρχε αυτό, ίσως και να μην υπήρχε. Δεν λέω ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Λέω ότι υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού πάντα αυτό. Τώρα διαβάζω και εδώ πέρα την απόφαση, να ξέρετε ότι με τη θολούρα την οποία έδωσε ο κύριος Κομίνης, η απόφαση αυτή είναι από 3-0 μέχρι 0-3. Δηλαδή εννοώ, εάν δεχτεί ότι κλείθηκε η ΑΕΚ να βγει έξω, τότε θα πρέπει να δοθεί το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ με 3-0 και να αφαιρεθούν και από την ΑΕΚ 3 βαθμοί. Φυσικά. Και 2 βαθμοί από το επόμενο πρωτάθλημα. Αλλά δεν κάνει εάν προσπάθεια να το ξεκαθαρίσει. Μάλιστα. Αποφεύγει να το ξεκαθαρίσει. Και πάει τώρα στο δικαστήριο, που δεν είναι και εύκολο έργο, έτσι. Έχει έναν τύπο που θα το αφήνει θολό. Και ο δικαστής δεν κάνει προσπάθεια να το ξεκαθαρίσει. Εννοείται. Δεν κάνει προσπάθεια. Δεν μπορεί. Δεν έχει τα μέσα, ξέρετε. Δεν έχει τα μέσα. Δεν μπορεί να τον καλέσει βιαίως εκεί. Εάν δεν θέλει να έρθει, είναι υποχρεωμένος να μείνει στα έγγραφα που έχει. Στα οποία δεν απαντάει όμως. Το ρωτάει ξεκάθαρα, καλέσατε τις ομάδες να βγουν, ναι ή όχι. Και απαντάει, και δεν το απαντάει. Η ΑΕΚ επικαλείται τρομοκρατία. Δεν υπάρχει ποινή γι' αυτό. Δεν έχει τα μέσα, τα νομικά μέσα ο δικαστής, να τον αναγκάσει να του δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις εκ νέου. Δεν έχει το δικαίωμα. Αυτό αλλάζει. Διαφορετικά. Αυτό αλλάζει, δηλαδή αν αλλάξει ο κώδικας, αλλάζει αυτό. Αν θα αλλάξει ο κώδικας και έχει τα μέσα πλέον ο δικαστής να καλέσει το διαιτητή και του πει ότι άμα δεν σε καλέσει διευκρινήσεις και εσύ δεν το κάνεις, πάμε σε από τον αθλητισμό. Είναι, γιατί ουσιαστικά το πρωτάθλημα το κρίνει ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει ψέματα στο Φίλο Αγώνα, άλλα πράγματα από αυτά που είδαν τα μάτια μας. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν να γράψει ψέματα στο Φίλο Αγώνα, στο περσινό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στην περιβόητη υπόθεση. Το ψέμα, κύριε Βίτε, είναι κατά κύρωσα τον γκολ, αλλά με διέκοψε ο Σαββίδης. Αυτό είναι το ψέμα, έτσι. Αποδεδειγμένο. Δεν είναι θεωρία. Εδώ και αυτό που είπε και η υπερασπιστική γραμμή του ΠΑΟΚ είχε δίκιο και του λέει αφού το κατοκύρωσε τον γκολ, γιατί να μπει μέσα ο Σαββίδης. Αφού το μέτρησε τον γκολ. Είχε λόγο να μπει ο Σαββίδης μέσα. Να κάνει τι, να πει στην ομάδα του τώρα που κερδίζουμε ένα 0 και μας έβαλε τον γκολ, βγείτε έξω. Και όμως, αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει αυτός ο άνθρωπος κρίνει το πρωτάθλημα.
είναι πάντα ένας άνθρωπος να κρίνει το πρωτάθλημα. Μπορεί να το έκρινε και αυτός ο οποίος πέταξε την κορδέλα. Κάθαρα πράγματα, έτσι. Εντάξει. Πάντα το λάθος ή οτιδήποτε άλλο θα γίνει από έναν άνθρωπο. Ο οποίος είναι στην κρίσιμη στιγμή. Επειδή εκεί, πιάσαμε. Και δεν είναι καθόλου βέβαιο. Επειδή πιάσαμε και την κορδέλα τώρα, κύριε Βίτα, συγγνώμη που διακόπτω. Ωραία. Εσείς πάτε να ετοιμάσετε μια δίκη σαν νομικός, να πάτε να μιλήσετε. Τα επιχειρήματά σας τα νομικά, τα επιχειρήματά σας τα ηθικά, έτσι, για την επιρροή και της κοινής γνώμης. Πάτε στο δικαστήριο και έρχεται ένας δικαστής και λέει: α, θυμάστε που είχατε ένα φιλοαγώνα. Να, τώρα δώχουμε ένα άλλο. Τον κύριο Αλετόπουλο το ζητήσαμε εμείς και σας ενημερώνουμε τώρα. Και λέτε εσείς ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα δικάσω άλλο πράγμα εδώ πέρα. Και εσείς με εμφανίζετε αυτό. Θέλω αναβολή. Και σας λέει η δικαστής: είστε έμπειρος, θα τα απεξέλθετε. Τι της λέτε εκεί? Της λέω ότι δυστυχώς έχει δικαίωμα να το κάνει. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Ναι, παρότι λέει άλλα πράγματα στο φιλοαγώνα και άλλα πράγματα στη συμπληρωματική. Ναι, έχει δικαίωμα να το κάνει, να πει ότι ήρθε και ένα εξτρά έγγραφο για το οποίο τώρα. Όχι, ήρθε, το ζήτησε. Ήρθε, ζήτησα εγώ και δεν ενημέρωσε κανένα. Το ζήτησε, δεν ήρθε. Το οποίο αρετόπου το γράφει. Δεν έχει υποχρέωση να ενημερώσει, δυστυχώς. Ηθικά. Ηθικά. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Εδώ μπλέκουμε το ηθικό και το νομικό. Δυστυχώς, όταν είσαι ένα δικαστήριο, είσαι υποχρεωμένος να είσαι με τους κανόνες τους δικονομικούς. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχει υποχρέωση να το κάνει, προφανώς δεν μου ακούγεται καλό. Προφανώς δεν μου ακούγεται καλό. Και πιθανότατα να ήθελα να έχω ενημερωθεί. Αλλά αν όλος δεν έχει υποχρέωση να το κάνει, δεν μπορεί και από την άλλη να ξεσηκωθώ, καταλάβατε. Mm-hmm. Μπορεί να κάνω κάτι άλλο. Κάτι. Παρ' όλα αυτά και η απόφαση της κυρίας Κουλαρίκη κρίθηκε δις από τακτικούς δικαστές και στο εφετείο και στο διαιτητικό. Είχε ένα πολύ σοβαρό νομικό θέμα, εάν οποιοδήποτε θεωρείται η έναρξη του παιχνιδιού καταρχήν. Το πρώτο κομμάτι. Αλλά δυστυχώς, βέβαια, δις, κρίθηκε και το γεγονός ότι κάποιος που ισχυρίζεται ότι τραυματίστηκε, ναι, μπορεί ο ίδιος, δεν υπάρχει κανείς, να πιστοποιήσει εάν έχει τραυματιστεί ή όχι. Γιατί δυστυχώς ο κώδικας δεν λέει ποιος είναι αυτός που θα πιστοποιήσει ότι μπορεί να συνεχίσει ή όχι. Δεν λέει δηλαδή ότι. Το πιστοποιήσει ο χορηγός της ομάδας του. Όχι, δεν λέει για τον γιατρό του αγώνα. Δεν λέει ότι αν ο γιατρός του αγώνα πει ότι μπορεί να συνεχίσει και ο άλλος πει εγώ δεν συνεχίζω, είναι κόντρα σε μια απόφαση ενός αρμοδίου προσώπου. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτό το κενό, το οποίο λέει ότι μπορεί να λέει ο άλλος δεν έχει τίποτα, αλλά ο ίδιος μπορεί να πάει να κάνει εξωτικές, μαγνητικές, να πυρικά καροτσάκια, γιατί έγινε και παλιά αυτά, με να πυρικά καροτσάκια, για να τα θυμόμαστε. Έτσι, μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα και αυτό το κενό και να σου πει δεν μπορώ, έχω πεθάνει. Και να κάνω τον ψόφιο κοριό, ακόμα και αν όλοι μας πιστεύουμε ότι με αυτό το πράγμα δεν είναι ψόφιος κοριός. Άρα λοιπόν, αφού είμαστε σε μια άρρωστη κατάσταση, κάποιος παίκτης την εκτραχύνει. Αυτή είναι η διαφορά. Η αρρώστια απλά επεκτείνεται. Αυτή είναι η ιστορία. Δυστυχώς. Κύριε Βίτα, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά με τις απόψεις του δικηγόρου, του κυρίου Βίτα. Πήγαμε λίγο και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ ρεπορταζιακά μέχρι τη Δευτέρα ουσιαστικά θα καταθέσει την έφεσή του. Θα ενημερωθεί πότε θα δικαστεί, προφανώς από τον κύριο Σκουτέρη και τους δικαστές της Επιτροπής Εφέσεων. Η διαδικασία είναι γνωστή, δεν υπάρχουν μάρτυρες. Κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να κατακυρωθεί το παιχνίδι στην ΑΕΚ και τελικά να μην αφαιρεθούν βαθμοί στον ΠΑΟΚ. Είναι πακέτο. Ναι. Το ένα φέρνει το άλλο. Φυσικά μπορεί να αλλάξει η απόφαση για τον Σαββίδη. Φυσικά μπορεί να αλλάξει η απόφαση για την τιμωρία της έδρας και τις αγωνιστικές. Εκείνο, αυτά είναι ξεχωριστά. Εκείνο που είναι πακέτο μαζί είναι η τύχη του αγώνα και η πετιότητα. Ή ο ΠΑΟΚ παίρνει το μάτς αφαιρούνται βαθμοί από την ΑΕΚ, ή η ΑΕΚ παίρνει το μάτς και αφαιρούνται βαθμοί από τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει μέση λύση σε αυτό το κομμάτι. Και είναι αλήθεια βεβαίως ότι όπως διαμορφώθηκε το κλίμα πανευρωπαϊκά και όχι μόνο εντός Ελλάδας, είναι σε πολύ δύσκολη θέση και οι δικαστές. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά και βλέπουμε αποφάσεις όπως η χθεσινή να είναι σε κάποια σημεία
να ξεπερνούν τη φαντασία. Αυτό του Κονέ, ειδικά που εμένα μου έχει κολλήσει, είναι ότι δεν αποδεικνύεται, λέει, από τη δήλωση του Κονέ ότι κλήθηκε να παίξει. Δεν αποδεικνύεται. Ναι. Ενώ αποδεικνύεται ότι τον είναι τρομοκρατημένος. δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να σταθεί, αλλά το γράφει. Το γράφει για να στηρίξει ότι τρομοκρατήθηκε η ομάδα της ΑΕΚ. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Ξεφύγαμε και 10 πήγε. Με NAC Shoes, με stichiman.gr, με Regina, τα αξεσουάρ μπάνιου. Επιστρέφουμε και με ποδόσφαιρο και με τα υπόλοιπα στη δεύτερη. Εντάξει, ρε παιδί μου. Δεν θα πάρει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δύσκολη πραγματικότητα. Είπαμε ότι με ένα παιχνίδι λιγότερο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που τελείωσε δικαστικά και αποφασίστηκε ότι δεν θα δούμε φέτος ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ με τη νίκη του επί της ΑΕΚ μέχρι το 90 λεπτό θα ήταν πρώτος, και όμως αυτή η βαθμολογία ανατρέπεται και αντί για να είναι στο συν 1 μπορεί να βρεθεί και στο μείον 8 από την κορυφή. Η προσπάθεια συνεχίζεται, θα παιχθεί η δεύτερη θέση, θα παιχθεί το κύπελο, δεν είναι εύκολα και απλά τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως οι παίκτες του ΠΑΟΚ και προπονητής του μόνο κερδισμένοι μπορούν να βγουν από τη συνέχιση, από το τι θα πετύχουν, από τι θα κερδίσουν. Μόνο μπράβο θα ακούσουν αν καταφέρουν πράγματα από εδώ και πέρα, και νίκες και επιτυχίες και το κύπελο και η δεύτερη θέση. Θα είναι διπλά και τριπλά κερδισμένοι στις συνειδήσεις όλης της Ελλάδας. Από αυτούς κλάπηκε η προσπάθεια και ο ιδρώτες και βαθμοί που κέρδισαν. Αλλά αν επανακάμψουν και κερδίσουν και αύριο και τα επόμενα μάτς, θα είναι υπερπρωταθλητές. Υπερπρωταθλητές. Δεν είναι απλό και εύκολο. Ακούσαμε τον Μαλεζά χθες να λέει αδειάσαμε. Ναι, κατανοητό από τη μία πλευρά. Απ' την άλλη είσαι και επαγγελματίας και πρέπει να γυρίσεις το κουμπί για να βγεις αύριο να κερδίσεις. Είναι μια υποχρέωση. Καλά, δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λέω ότι αν τα καταφέρεις θα είσαι διπλά και τριπλά κερδισμένος. Θα έχεις πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα έχει αξία να βλέπαμε και τον Λουτσέσκου χθες, το πώς μίλησε στη Νόβα. Ας πάρουμε μόνο μια μικρή γεύση το ξεκίνημα των δηλώσεών του, που περνάει και το κλίμα βεβαίως που υπάρχει εντός ομάδας ο Ρουμάνος προπονητής. It's a huge shame what happened. It's a huge shame because of the decision taken by these commissions. It's a huge shame for what the two big clubs of Greece made. This is not football. It's out of football, totally out of football. And if they understand or they like to say that this is a football, they are totally wrong. Είναι τεράστια ντροπή αυτό που συνέβη όσον αφορά τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την ομάδα μας. Είναι τεράστια ντροπή η συμπεριφορά των δύο μεγάλων ομάδων και η συμπεριφορά που είχαν απέναντι στην ομάδα μας. Και αν θέλω να νομίζω ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο, τότε είναι λάθος τελείως. One team, as our team, ΠΑΟΚ, played on the pitch, wanted to play these games on the pitch. And in 2 weeks we were out because of one roll of paper and because of all the circus made by people of Olympiakos. And after 2 weeks we were again entering in the fight for title, but we were pushed out by a very normal and regular goal, which was clear. And after, you know very well, that was another circus for 4 or 5 minutes of AEK players that went to the referee
because they were thinking that it is another rule of offside, but there is just one rule, FIFA rule, not AEC rule, FIFA rule, and after happened what happened, you know very well. Then it's a pity for our work because we didn't have the correct possibility to play and to fight for our points, for our title inside of the pitch. And we were destroyed, let's say, like this, because of a roll of paper and because of a normal goal that we scored. Από τη μία ήταν, εμείς θέλαμε να παίξουμε στο ποδόσφαιρο ένα παιχνίδι, στο γήπεδο ένα παιχνίδι, το οποίο διακόπηκε για ένα ρολό χαρτί και από ένα τσίρκο των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Από την άλλη, μετά από δύο εβδομάδες οδηγηθήκαμε στο να παίξουμε ένα παιχνίδι που θα έκρινε τον τίτλο, το οποίο κρίθηκε από ένα γκολ το οποίο ήταν, καταλογίστηκε offside, και από ένα τσίρκο των παιχτών της ΑΕΚ, οι οποίοι είχαν έναν διαφορετικό κανόνα για το offside και όχι τον κανόνα τον οποίο είχε η FIFA. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. 4-5 λεπτά απέναντι στους διαιτητές του αγώνα από τους παίκτες της ΑΕΚ, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν φυσιολογικά. Έτσι οδηγούμαστε στο να έχουμε διαλυθεί σε εισαγωγικά από ένα ρολό χαρτί και ένα πεντακάθαρο γκολ το οποίο ακυρώθηκε ως offside. I believe that all of them they should be. Έχουμε διαλυθεί, λέει ο Λουτσέσκου. Ο Μαλετζάς είπε κάτι άλλο και βέβαια προσθέσαν ότι εντάξει, από εδώ πέρα είμαστε υποχρεωμένοι, όπως έλεγε και χθες ο Μπίσεσβαρ, να συνεχίσουμε να διεκδικήσουμε τους στόχους που έχει αυτή η ομάδα. Από εδώ και πέρα, αύριο 5 και 4 με τον Ατρόμητο, τέταρτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τα τρία προηγούμενα. Είναι βεβαίως πολύ δύσκολο να κερδίσει τον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ τα έχει καταφέρει. Φυσικά ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο παίζει έχοντας οι αντίπαλοι σημαντικές απουσίες, τους δανεικούς του παίκτες. Να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί και πώς και τι αυτό σημαίνει και γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό. Να μην αγωνίζονται σε αυτά τα μάτς, ειδικά στο κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα. Ο Τζίλος είναι διαιτής στο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει το Βαρέλα. Και το Μουλέν, πιάσαμε Απρίλη δηλαδή. Θα δούμε σήμερα αν θα δοκιμάσει κάτι ο προπονητής. Προφανώς θα παίξει ο Μαλεζάς. Να δούμε αν ο Βιρίνια παραμένει πίσω στην άμυνα. Ο Μαωρίτσιο με ποιον θα είναι στο κέντρο. Τα γνωστά ερωτηματικά που υπήρχαν και πριν τη διακοπή. Φίλος γράφει 571. Με ανησυχεί είναι ότι προσπαθούν να διαβάλουν τον ΠΑΟΚ με ύπουλο τρόπο και πώς θα δεχθούν παίκτες να έρθουν για να ενισχυθεί ποιοτικά η ομάδα. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ στελέχωση υψηλού επίπεδου. Δηλαδή να έχεις στελέχη στη διοίκηση, τα οποία έχουν μια διείσδυση στην αγορά και να μπορούν να πείσουν οποιονδήποτε να έρθει στην ομάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Εντάξει. Και σε επίπεδο FIFA και σε επίπεδο UEFA χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι έχουν διείσδυση. Δηλαδή όταν μου λέγανε Σταύρο θα ήθελες τον Σάντος για προπονητή. Όχι, θα ήθελα τον Σάντος ως αντιπρόεδρο και υπεύθυνο για τα αγωνιστικά τμήματα. Να στήσει όλο το project. Πόσο κάνει, 3 εκατομμύρια, δώστα. Δώστα ρε, υπάρχει περίπτωση ο Ξάντος να του δώσεις 25 εκατομμύρια και να μην τα φέρει πίσω. Μία, όχι, άντε το νούμερο είναι υπερβολικό. Να του δώσεις 3 εκατομμύρια και να μην τα φέρει πίσω. Στο project της Αγοράκη Βρίζα, η υποχρέωση του Ξάντος ήταν να φτιάξει μια ομάδα αύριο και είχε μία επιλογή προοπτικής. Έναν πιτσιρικά έφερε. Και αυτός ήταν ο Βιερίνια. Τα 800 το χρόνο που παίρνε τότε, τα έφερε και με το παραπάνω. Από μία επιλογή του. Ποιος έπαιρνε 800 το χρόνο? Τόσο έπαιρνε. Ο προπονητής. Ναι. Α, ο προπονητής. Πάντως για τους ποδοσφαιριστές και τα μηνύματα που λαμβάνουν, ναι, πάρα πολλοί μπορεί να έχουν δει εικόνες. Άλλοι όμως μπορεί να παίρνουν μηνύματα από την τοποθέτηση του Βιερίνη τη χθεσινή. Άλλοι μπορούν να παίρνουν μηνύματα από αυτό που γράφει ο Κρέσπο σήμερα. Και αυτά μηνύματα είναι. Άλλοι μπορούν να παίρνουν μηνύματα από το 1,5 εκατομμύριο που λαμβάνει ο Μαωρίτσιο. Και αυτό μήνυμα είναι. Πολύ σημαντικό.
για κάθε επαγγελματία. Άρα είναι πολλά τα μηνύματα, το θέμα είναι και πώς τα περνάς στον καθένα για να τον πείσεις. Φίλος γράφει, φέτος έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι προσπάθειες για κλοπές από το βόλεϊ, λέει από εκείνο τον κανονισμό τον περίεργο, που ήξερε μόνο ο Ολυμπιακός και ενισχύθηκε αναλόγως. Συνεχίστηκε με τους τελικούς στην έδρα των αντιπάλων με μόνο δικό τους κόσμο σε handball και μπάσκετ γυναικών. Ήρθε η κλοπή στο ποδόσφαιρο με τρόπο πρωτόγνωρο και πάνε να στήσουν τελικό σε άδειο ΟΑΚΑ. Έγκλημα αν δεχτούμε, πρέπει να λέει στο τέλος. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, θα έχετε τη δυνατότητα στα επόμενα λεπτά να κερδίσετε 10 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Κόρυβος αύριο απόγευμα στο Παλατάκι. 23-10-287-888, οι πρώτοι 10 που θα τηλεφωνήσουν και θα δώσουν αριθμό ταυτότητας και βεβαίως άμκα, κερδίζουν αυτόματα εισιτήριο για τον αγώνα ΠΑΟΚ Κόρυβος. Ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει την προσπάθεια του να μπει στην τετράδα. Έχει ένα καλό σερί. Θα τα πούμε σε λίγο για το μπάσκετ. Προς το παρόν, κάντε την κίνηση για το τηλέφωνο, εφόσον ενδιαφέρεστε, για να είστε αύριο στο γήπεδο. Βλέπω μία δηλώσει του Κοντονή. Τι είπε το Παοξάκι αυτό, το Αεξάκι μάλλον. Για τον Μαρινάκη το θέμα. Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Πάμε στο διάλειμμα. Yeah. Πάω 24 εδώ στον Λίμπερο. Δεύτερη ώρα πλέον στην εκπομπή με την ΒΙΡΤ. Η κορυφαία εταιρεία σε εμπορία υλικών συναρμολόγησης. Για εργαλεία θα πάτε στην Κολοσσός, ΒΙΡΤ. Κολοσσός. Μεσογείο 291. Μοναστηρίου 291. Για ό,τι εργαλείο χρειάζεστε. Μετά τη Γενιτσόν στα αριστερό σου χέρι, όπως βγαίνεις από την πόλη. Πριν τη Γενιτσόν. 4.500 επιλογές. Αναδομό για ανακαινήσεις. 23-10-241-508 για να ενημερωθείτε για όλα τα πακέτα. Από την αναδομό για κάθε ανακαίνιση. Και για πλακάκια ήδη υγιεινής φτύκας με προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. 23-19-05-503. Γιάννης Παρασκευάδη στη γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Δεν μου λες. Όχι, άσε το πω εγώ. Να σου πω, ρε Γιάννη, επειδή ασχολείσαι με τον ΑΣΥΓΜΑ και έχει περάσει τα ψηλά, γιατί δεχόμαστε συνεχώς να παίζουμε σε έδρα των αντιπάλων χωρίς κόσμο και οι άλλοι έχουν? Δεν έχει γραφείο τύπου ερασιτέχνης. Εσένα ρωτάω, δεν μιλάς με το γραφείο τύπου. Εγώ τι να απαντήσω, θα απαντήσω ερασιτέχνης πάω. Ναι, δεν το ρώτησε αυτό. Τι να ρωτήσω, όταν του λες κάντε κάτι και σε λένε ναι, θα το δούμε και δεν κάνουν ποτέ τίποτα, ο Παρασκευαίδης θέλει. Έχω κουραστεί με αυτό το θέμα κάθε χρόνο. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Εδώ έχουμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο, η Παντελιδιάδου δεν έπεσε στον τέρπι με τον Άρη για ανεξήγητους λόγους. Ποιος ερασιτέχνης? Υπάρχει κάποιος ερασιτέχνη να βγει και να πει? Το μόνο που γίνεται στον ερασιτέχνη πάω είναι όταν γράφεις κάτι που είναι αλήθεια, να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σε λένε γιατί το έβαλες. Η Παντελιάδου δεν έπαιξε. Για να τελειώνουμε και με αυτά. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να ξέρουμε εδώ και ένα μήνα ότι ο ΠΑΟΚ, ότι το Final Four λένε ότι θα γίνει στη Χαλκίδα, ενώ όλοι ξέρουν ότι περιμένουν τη Ρόδο και να μην γίνονται κινήσεις από τον ερασιτέχνη, ούτως ώστε να προλάβουν μια κατάσταση. Και κάτσε λίγο. Στη Ρόδο δεν θα πάρουμε εισιτήρια. Μισό λεπτό. Πήγε στη Γλυφάδα ο ΠΑΟΚ με το γυναικείο μπάσκετ. Βγήκε ποτέ να πει κάποιος επίσημα από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ ότι δεν κατεβάζω την ομάδα που δεν ήρθε ο κόσμος μου? Βγήκε να αντιδράσει κάποιος πριν τον αγώνα? Δηλαδή οι ρεπόρτερ πρέπει να αντιδράουν σε αυτά ή ο ίδιος ερασιτέχνης? Μα αγόρι μου, σε ρωτήσαμε, δεν είπαμε ότι θες εσύ. Το ξέρω. Γιατί δεν λένεσαι? Εγώ θέλω να είσαι ήρεμος. Αν δεν είσαι... Ανεβάζω σφιχμούς γιατί πολύ απλά αυτά δεν είναι τωρινά. Δεν γίνονται τώρα. Γίνονται τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ωραία, και τι κάνουμε, ρε φίλε? Θα πρέπει ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ να σταματήσει αυτή την παθητική στάση. Να πει δεν πάω. Ναι. Ωραία. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, κάτσε λίγο. Στο χάσμπολ ποιος είναι πρόεδρος στην Ομοσπονδία? Ο κύριος Γκαντής. Τι είναι αυτό?
Τι είναι, στο handball της Ομοσπονδίας. Ο κύριος Γκαντής είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ναι, τι, από πού κατάγεται, τι είναι. Από ποια πόλη, σε ποια πόλη γεννήθηκε. Τι είναι, πού κρατάει σκούφια του, δε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι, τι απάντηση θέλει σε αυτό. Ρε, εγώ είμαι Ολυμπιακός, είναι Παναθηναϊκός, έχει δείξει δείγματα συμπάθειες κάπου. Όχι. Αλλά έγινε στην Κλειφάδα το Final Four και υπήρχαν ο παθή του Ολυμπιακού και δεν υπήρχαν του ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Στο γυναικείο μπάσκετ ποιος είναι. Δεν το θυμάμαι το όνομα του απ' έξω. Το θέμα είναι τι, τι συμφωνίες έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Τι συμφωνίες έχει κάνει. Πάω, παίζω εκεί που έχει ο άλλος κόσμο και ένα εκατομμύριο μπάτζετ ομάδας και εγώ πάω χωρίς μου κόμμα τον κόσμο. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Πού άλλο παίξαμε Final Four. Απλά εμένα ανεβαίνουν οι σφιγμοί μου γιατί. Γιατί πολύ απλά κάνουν οι αθλητές μια προσπάθεια που δεν είναι αθλητές επαγγελματίες. Στην ουσία είναι όλοι οι ερασιτέχνες. Έτσι. Να είμαστε ξεκάθαροι με αυτό. Δηλαδή πέρα στο βόλιο δηλαδή που το λέμε επαγγελματικό, τώρα μην τρελαθούμε τώρα, μα βγάλουμε τους ξένους και δούμε τους μισθούς των Ελλήνων, δεν είναι επαγγελματικό το άθλημα. 500 ευρώ το μήνα, ναι. Ναι, μην τρελαινόμαστε. Δηλαδή μην νομίζει και ο κόσμος ότι παίρνουν τίποτα εκατομμύρια στο βόλιο. Δηλαδή όταν όλοι αυτοί οι αθλητές, από το εφηβικό θα πω ακόμα, μέχρι πάνω στο, στους άνδρες και στις γυναίκες, κάνουν ολόκληρο το χρόνο χύνουν τον υδρότα τους. Για την αγάπη τους κατά κύριο λόγο. Και φτάνουν σε ένα σημείο να παίζουν σε ένα τελικό χωρίς κόσμο. Για ποιο λόγο πάω και έχει αυτή την παθητική στάση. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δηλαδή θα πρέπει να βγει το... Στο κόνσεπτ, στο κονσόρτσουμ, είσαι υπεύθυνος αλφασίγμα, φίλε. Σε ποιον θα τα ρωτήσω. Όχι, δεν αντιλέγω. Εγώ απλά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι γιατί αυτά όλα τα ξέρει και ο κόσμος, τα ξέρουν και ήδη οι διοικούντες. Όταν πέρσι, όχι πρόπερσι, στο Βόλι, στη Γλυφάδα, εγώ έλεγα κανονίστε, μην γίνει κανένα τρελό και δούμε κανένα τσούκαλα στην Κερκίδα. Όχι, άκουγα. Και πάω στη Γλυφάδα και μια ώρα πριν τον αγώνα ο Τσουκαλάς έκανε βόλτα στην Κερκίδα μαζί μας. Δηλαδή πώς τα δέχεται ο ΠΑΟΚ αυτά, δεν κατάλαβα. Ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι δεν τον νοιάζει ο τίτλος. Δεν τον νοιάζει ο τίτλος. Για ποιο λόγο δηλαδή το γυναικείο μπάσκετ δεν πήρε τηλέφωνο ο κύριος Κατσαρής να πει να αποχωρήσει η ομάδα. Για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ να παίξει στη φυσική έδρα του Ολυμπιακού, στη Γλυφάδα και με μόνο κόσμο του Ολυμπιακού. Για ποιο λόγο η αστυνομία, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε το δικαίωμα να έχει κόσμο, σταμάτησε τον κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη που κατέβασε 4 λεωφορεία. Και ήταν και τα καλύτερα παιδιά από ό,τι ξέρω. Τα καλύτερα παιδιά μας. Εγώ δεν εξετάζω εγώ αυτό. Εγώ εξετάζω ότι από το καλύτερο παιδί μέχρι το χειρότερο παιδί, οποιοσδήποτε θέλει να πάει να αποστηρίξει το ΠΑΟΚ ή οποιαδήποτε ομάδα είναι η ομάδα του. Ναι. Δηλαδή για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Εγώ πλέον είμαι διευθυντής, φίλε. Τι να πω. Να πω για τον κύριο Καραμπέτσο στην ΕΟΠΕ. Που ο κύριος Καραμπέτσος έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλοι όσοι ασχολούνται με το βόλι στην Ευρώπη γελάνε με την Ελλάδα. Τι έκανε. Με τα καταθώματα και του κύριου Καραμπέτσου και με τον κύριο Ταρνατόρου στην ΕΣΑΠ που ο κύριος Καραμπέτσος έχει κλείσει τη Χαλκίδα εδώ και ένα μήνα, το Δήμο Χαλκίδας, γιατί πλήρωνε πολλά από τα έξοδα των ομάδων και τους είχε να περιμένουν στη Χαλκίδα, εννοείται πως έλεγαν από την ΟΠΕ ότι ποτέ δεν συμφωνήσανε, αλλά τους είχαν ένα μήνα στη συμφωνία και περίμεναν στην Ρόδο να πάρει την έκκληση στο γήπεδο για να κάνουν το Final Four. Να δω πώς θα κάνουν το Final Four στη Ρόδο. Με ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και με συνδέσμους και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη Ρόδο. Να δω πώς θα το κάνει ο κύριος Καραμπέτσος. Να δω πώς θα το κάνουν το League Cup. Ξεκινάει σήμερα. Ένα League Cup που έτσι πως έγινε φέτος προσβάλλει τη μνήμη του Νίκου Σαμαρά. Που φτάσαμε 30 Μαρτίου για να γίνει το League Cup. Μια γιορτή του βόλεϊ που για όσους δεν το ξέρουν γίνεται πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα κανονικά. Έτσι ξεκίνησε. Και θα γίνει τώρα μαζί με τα play-off. Έχει ξεκινήσει η πρώτη αγωνιστική του play-off, έγινε το παιχνίδι του Ολυμπιακού και το League Cup θα γίνει σήμερα. Ξεκινάει σήμερα. Μάλιστα. Εντάξει, με κάλυψες. Προφανώς και λοιπόν δεν έχουμε βρει μια φόρμουλα να αντιμετωπίζουμε τις αυθαιρεσίες των ομοσπονδιών και θα πρέπει να έχουμε λίγο πιο ακραία πολιτική απέναντί τους. Αυτό εκεί καταλήγεις. Εντάξει, γίνονται και λάθη στα τμήματα. Δηλαδή για μένα, για παράδειγμα, ο κύριος Μαυρομάτης που έχασε την Προεδρία από την ΣΑΠ εξαιτίας του ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να τη χάσει ποτέ. Ναι, το καταφέραμε και αυτό είναι γνωστό, ναι. Δηλαδή δεν γίνεται. Έχεις πρόβλημα με το μαύρο μάτι και το χ μαύρο μάτι. Κάτσε ένα γραφείο, σκοτωθείτε, σφαχτείτε, κάτι ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει. Αλλά να βγει κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ. Ο μόνος σε όλα τα τμήματα που διαχρονικά προσπαθεί γι' αυτό είναι ο Πετρίδης ο χάντμπολ. Που φέτος έγινε ολόκληρη ιστορία και δεν βρέθηκε ο κόσμος του ΠΑΟΚ, δεν είναι για τον αέρα, αλλά και πάλι έκανε προσπάθεια.
Μόνος. Εγώ περιμένω τώρα. Ο ΠΑΟΚ 20-21 Απριλίου καλείται να παίξει το Final Four στη Ρόδο. Για μένα, αν δεν πάρει εγγύηση ο ΠΑΟΚ ότι θα έχει τον κόσμο του, δεν πρέπει να κατέβει. Mm-hmm. Τι να κατέβει, να πάει να κατέβει να παίξει ένα ακόμα Final Four με ένα γήπεδο γεμάτο με κόσμο του Ολυμπιακού. Θα το δώσουν από τώρα. Δεν θα λείψει κανένα μια κούπα. Οκ. Okay. Κατανοητό. Άλλα θέματα. Πολύ γεμάτο το Σαββατοκύριακο. Για λέγει. Και εμείς γεμάτοι θα είμαστε το Σαββατοκύριακο λογικά. Για λέγει. Το Σάββατο 4 η ώρα έχουμε το handball γυναικών. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη. Για την 15η αγωνιστική. Εκεί έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τα play-off. Εκεί δύο. Έχουμε χάσει παιχνίδι εκεί. Όχι, όχι. Στο παντάζομαι όχι. Χασεκίδησε. Μόνο εκείνο το παιχνίδι χάσαμε στο κύπελο. Που δεν χάνεται ποτέ. Έπρεπε να αυτοκτονήσει ο ΠΑΟΚ σε ένα γυναικείο τμήμα. Δεν είχε γίνει, έγινε γι' αυτό. Τα κουσούρια των ανδρών αρχίζουν και αποκτούν τα κορίτσια μας, θα το κοιτάξουν αυτό. Πάμε παρακάτω. Στην ίδια ώρα, 4 η ώρα, είναι και το πόλο των ανδρών. Στα Χανιά μέσα ο ΠΑΟΚ θα ψάξει το διπλό. Εκεί είναι το χάσα, δεν κινδυνεύουμε πλέον. Το όχι, τρένο. Έπεσε λίγο το κράξιμο στον Ραφαήλ και... Το γύρισε ο Ραφαήλ, ναι, το γύρισε. Το γύρισε γιατί θα τον έβλεπα, θα τρέχε μετά. Ναι. Στις 5 η ώρα έχουμε στον Εύωσμο το ΠΑΟΚ Βεργίνα TV Διομήδης Άργους. Είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική στο handball. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι στην ουσία αυτό είναι το μόνο δύσκολο παιχνίδι. Ήταν το δύσκολο παιχνίδι μετά την ΑΕΚ στο πρόγραμμα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να το πάρει, να κερδίσει μετά και την αδύναμη δράμα εκτός έδρας και να καπαρώσει τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 5 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Τηλεοπτικό είναι κιόλας από την R3. Και στο βόλεϊ γυναικών, 8 η ώρα το απόγευμα, ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τη γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ στη Δράμα. Θα κριθεί η άνοδος. Το Σάββατο είναι οι δύο ημιτελικοί και την Κυριακή θα παίξουν την Κυριακή οι δύο ηττημένοι και οι δύο νικητές για να δουν ποιος θα ανέβει. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει το Σάββατο το βράδυ στις 8 τον Άβαρχο Βότση που έχει καλή ομάδα και νωρίτερα θα γίνει το νίκη Αλεξανδρούπολης έως Σταυρούπολης. Τι, η γειτονιά μου, τι έχει. Ορίστε. Η γειτονιά μου που παίζει, τι, ο ΕΟΣ. Παίζει στον άλλο μητελικό. Φτάσαμε μητελικό. Ναι, ναι, νίκη ναι. Αλεξανδρούπολης, ΕΟΣ Σταυρούπολης. Εντάξει. Και την Κυριακή το πρόγραμμα πολύ γεμάτο. Μπάσκετ γυναικών, 2 η ώρα, στη Δάφνη. Εντάξει, ένα δύσκολο παιχνίδι για την... δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ φέτος στο γυναικείο μπάσκετ έχει δείξει ότι... Η προσπάθεια που έκανε και οι μεταγραφές που έκανε και το πώς έστησε όλη την ομάδα το καλοκαίρι φάνηκε ότι πήγε καλά. Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα πάει καλά και στο πρωτάθλημα, δεν είναι τυχαίο ότι έφτασε και στο τελικό του Final Four του κυπέλλου γυναικών. Κόντρα σε μια ομάδα που είχε 8-πλάσιο budget. Με έξυπνες κινήσεις κατάφερε εκεί η διοίκηση του ΠΑΟΚ και ο Ερεστέχνης να κάνουν μια ωραία δουλειά. Μακάρι να συνεχιστεί. 2 αυτό το παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο γυναικών ο ΠΑΟΚ θα παίξει 4,5 ώρα στην Τριανδρία με τις Αμαζόνες Δράμας. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε στο ποδόσφαιρο γυναικών είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρδίτσα. Αν δεν κάνω λάθος είναι περίπου στις 19 με 20 Απριλίου. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει με στην Καρδίτσα να πάρει το διπλό και να πάρει το πρωτάθλημα. Μετά την ήττα που γνώρισε στο Χαριλάο από τον Άρη. Είναι δεύτερος και χρειάζεται να πάει μες στην Καρδίτσα να πάρει το παιχνίδι που δεν είναι εύκολο και να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα η αυριανή μέρα είναι πιο γεμάτη, έτσι. Ναι, αύριο έχει συνολικά 4 αναμετρήσεις στον Ερασιτέχνη. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ μαζί. Ακριβώς. Το ποδόσφαιρο είναι 5 και 4. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή έχουμε ένα ματς 4. Έχουμε δύο ματς 4. Έχουμε ματς 5. Έχουμε ματς 5 και 4. Έχουμε ματς 8. Δεν χάνεται αύριο το ΠΑΟΚ 24. Το μπάσκετ πότε είναι, το Σάββατο ή την Κυριακή? Σάββατο, 4:30. Το Σάββατο. Ωραία. Μετά λένε γιατί δεν έχουν κόσμο, γιατί δεν στηρίζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ τον Ερασιτέχνη. Όταν έχεις ΠΑΟΚ Άρης στο handball γυναικών, που είναι ένα εμπορικό παιχνίδι, όσο και να είναι, ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, όπου και να παίζουν, ό,τι σπορ και να είναι, τραβάει τα θέματα. 4 η ώρα. Και έχεις 5 η ώρα στον Εύωσμο ΠΑΟΚ Διομήδης Άργους. Και έχεις και την μπάλα 5 και 4 εκτός έδρας στον Ατρόμητο.
τι θα πρωτοπρολάβει να κάνει ο Κρίνος του Πάγου. Να πάει στην καφετέρια να δει το 8-4 παιχνίδι. Να πάει στον Εύωσμο να δει το τέρμι με το Διομίδη. Να πάει να στηρίξει τη γυναική ομάδα χάντμπολ με τον Άρη. Τι να κάνει. Δηλαδή ακόμα και εδώ πρέπει να γίνει μια αντίδραση των Εραστέχνη Πάγου. Άντε βγάζουν ό,τι ώρες θέλουν. Πώς μετά θέλεις εσύ να προστατεύσεις το προϊόν σου και να δώσεις μια εικόνα ότι τα γήπεδα γεμίζουνε. Όταν ας πούμε στο χάντμπολ είσαι μια ομοσπονδία και βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη 4 η ώρα και ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Διομήδη στις 5 η ώρα. Δηλαδή στην ομοσπονδία δεν οφείλεις να σκεφτείς και να πεις ότι δεν πρέπει εδώ να διαχωρίσω τον κόσμο του ΠΑΟΚ και να τα πλώσω τα παιχνίδια. Μετά όμως η ομοσπονδία κλαίγεται όταν πέφτουν τα λεφτά αυτοκράτως από τις χορηγήσεις. Και κάθε ομοσπονδία, έτσι. Τυχαία αναφέρεται τώρα το χάντμπολ. Γιάννη, ακούστηκες. Είχες επιχειρήματα, okay. Είχες επιχειρήματα για όλα. Είχες επιχειρήματα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Έχεις βέβαια και 19 τμήματα και κάποια θα συμπίπτουν μερικές φορές οι ώρες τους. Άμα έχεις λιγότερα στην πρώτη κατηγορία θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Μπορείς να ρίξεις 5-6. Και ανεβαίνει και το βόλι των γυναικών και εκεί θα έχει πανηγύρι. Μπορεί να είναι το πιο δυνατό από όλα. Και θα δούμε πολύ ωραία πράγματα αυτό το χρόνο και μετά. Αυτές είναι δύο χρόνια. Είναι που έχουν χάσει 2-3 σετ τα δύο χρόνια. Ναι. Θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Γιατί ο Βλεφκή μάζα του κοριτσιών. Κατευθείαν... Είναι μικρή. Ο ναι. ΠΑΟΚ είναι καλά σε αυτά. Είναι σε εθνικές σκοτά. Θα δούμε ωραία πράγματα και εκεί. Να είστε σίγουροι. Γιάννη, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Bye. Με αυτά και με αυτά δεν είπατε πάλι τίποτα για μπάσκετ. Πώς δεν είπαμε, έχουμε άλλα 5 λεπτά. Με τον κόρη. Φέρνει χαρές το τελευταίο διάστημα. Πώς έχουμε, 8 τραυματίες. Γιατί? Και καλά, ρε. Όχι, όχι. Ο οποίος κόρυβος έδιωξε έναν παίκτη τώρα μισή εβδομάδα. Έφερε άλλον. Πήρε άλλον, τι είναι, τον Μάικλ Τζόρνταν Τζούνιο. Ναι, ναι, ένα ξένο. Ναι. Για τη μάχη της τετράδας, αύριο 4.30 ΠΑΟΚ Κόρυβος. Μας δείχνει. Θα έχει τις συνδέσεις. ΠΑΟΚ 24 θα είναι σίγουρα εκεί για live. Πανιόνιος Λαύριο. Παιχνιδάρα, Άσος. Παίζεται ο Άσος συνέχεια. Λες και... Γειτονίες είναι εκεί, τα βρίσκουν. Ναι, για πάμε παρακάτω. Ολυμπιακός ΑΕΚ την Κυριακή. Άσος. Και Προμηθέας Ρέθυμνο. Over. Αυτές είναι οι ομάδες που... Λες να κάνει το Ρέθυμνο. Ο Ρέθυμνο κινδυνεύει νομίζω. Κινδυνεύει, όχι, δεν κινδυνεύει. Οχτάδα κινδυνεύει. Παλεύει για οχτάδα. Αλλά εκτός είναι πολύ αδύναμη. Ο Άρης μας. Ο Άρης δεν είναι για τετράδα. Άλλο λέω, ρε. Που παίζει ο Άρης μας. Παναθηναϊκός Άρης. Μπορεί. Στο μπάσκετ ανδρών. Μπορεί να φτάσει στο ΑΚ. Μπορεί. Η Δευτέρα. Πολλά με λίγα ο Παναθηναϊκός φέτος με όποιον παίζει. Πόσο 14-0 έχει, 15-0 πόσο είναι. Καλά, δεν περίμενα να πείτε και κάτι. Γράφει ο γνωστός μπαρχετικός. Τι είπε. Για το ότι πήγε 2-2. Και... Είναι εύκολο το παιχνίδι, ναι. Γι' αυτό. Δώσαμε εισιτήρια όμως για το ΠΑΟΚ Κόρυβος. Αλλά πράγματι, αύριο αυτό που γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στις 5 και 4 το ποδόσφαιρο, 4.30 το μπάσκετ, στις 5 το handball, στις 4.30 το πόλο, στις 5 το ΠΑΟΚ Άρης. Εντάξει, αυτό το πράγμα είναι απίστευτο που γίνεται αύριο. Θα τα έχουμε όμως όλα σε live μετάδοση. Και εδώ στον Λίμπερο, στο ΠΑΟΚ ΣΕΡΑ βεβαίως όλα τα τμήματα. Για την ενημέρωσή σας, αύριο το πρωί με Φόρτσα και όλο το ρεπορτάζ για το τι γίνεται ποδοσφαιρικά με όλες τις απόψεις, με αποκαλύψεις, Κυριακή με Φόρτσα Plus κανονικά, μέρα τους αγώνες του ΠΑΟΚ, για να έχετε πλήρη ενημέρωση. Κλείνουμε. Δίνουμε την πάσα στον Κώστα Βασιλόπουλο για φουλ επίθεση την επόμενη ώρα με τη τεχνική εταιρεία Ναδομό μαζί μας στη δεύτερη ώρα. Με Virt Ελλάς για κάθε εργαλείο που χρειάζεστε. Μοναστηρίου 291 και με φτύκας πλακάκια και είδη υγιεινής. Ραντεβού για Μεγάλη Δευτέρα πλέον μαζί με το ΠΑΟΚ 24 λίγο μετά τις 12.